Έστω για κάποιον άλλον αγαπάς. Ξαφνικά όλα σταμάτησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας. Από την οδό Ιωακήμ Καβύρη και δυτικά μέχρι και την περιοχή του παλιού νοσοκομείου η πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι. Στο κέντρο της πόλης όμως το κέφι ήταν αμύωτο. Δίκτυο της ΔΕΗ δεν άντεξε, ενώ η βλάβη χρειάστηκε 3 περίπου ώρες για να αποκατασταθεί με τα συνεργή να δίνουν μάχη με το χρόνο. Οι επαγγελματίες όμως κράτησαν την αισιοδοξία τους, τονίζοντας πως τέτοιες εκδηλώσεις μόνο καλό μπορούν να κάνουν στην τόνωση της τοπικής αγοράς και τα όποια προβλήματα προκλήθηκαν δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο για τις επόμενες διοργανώσεις. Ας μην ξεκινήσουμε τη μέρα μας γκρινιάζοντας. Ξέρω στην Ελλάδα είμαστε. Τα ξέρουμε τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά ήταν μια κατά 70-80% μια πολύ πετυχημένη βραδιά. Το ότι ανέβηκαν οι εκδηλώσεις επάνω, χαροποίησε όλη την περιοχή τη δικιά μας, δουλέψαμε πολύ καλά, θα μπορούσαμε να δουλέψουμε και περισσότερο, να μιλάμε και εμείς τα ίδια, θα μπορούσαν να το είχαν προβλέψει για το ρεύμα. Εμείς στο πάρκο από την αρχή δεν είχαμε ρεύμα και βάλαμε δικά μας φωτιστικά για να μπορέσει η ορχήστρα να τραγουδήσει. Είχαμε όμως το καλύτερο stage, είχαμε έντεχνη μουσική, τα παιδιά ήταν απόλυτα ταλαντούχα, τα λατρέψαν όλοι και μείνανε μέχρι αργά. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, κάθε φορά να βελτιώνονται, να μην γκρινιάζουμε, γιατί δεν γίνεται έτσι. Και ας μείνουμε μόνο στα καλά αυτές τις βραδιές.